Έπρεπε να μείνει 2-3 χρόνια, να φέρει και εσύ κανένα κατοστάρικο τον χρόνο, να πει σε διώξω. Και εγώ τον πρώτο χρόνο δεν τα έλεγα αυτά. Μπράβο. Μετά τον τρίτο, τέταρτο. Εγώ επειδή ήμουν στα αρχίδια μου, τα έλεγα αυτή από τον πρώτο. Δεν με νοιάζει κιόλα. Εδώ τι είναι αυτό. Εδώ μετρό υποτίθεται. Σταθμό μετρό. Υποσταθμό. Το ορφανοτροφείο είναι εδώ. Αυτό. Αυτό το ορφανοτροφείο, το παπάβιο. Πρέπει αυτό να είναι. Εδώ δεν ήταν που βιάσανε ένα παιδάκι και είπε ο Μητροπολίτης αυτά συμβαίνουν. Α, ναι, έτσι είχε πει. Του γαμά τη μάνα του Μητροπολίτη. Αυτά λέει συμβαίνουν. Άκου να δει του παιδόφιλου. Άκου να δει. Φυσιολογικό δηλαδή. Πήραν τηλέφωνο στο Μετρόπολη και είπανε, πείτε τον κύριο Λαπτόπουλο αυτά συμβαίνουν. Άκου να δει τώρα. Για χριστιανόπουστες μιλάμε. Πήρε στο Μετρόπολη. Πρόσχε! Δεν αμωτώ. Κάτω Ροδόνια Ερυδία. Κατάμε τη βλάβη. Τσερκέζο τυροκομικά. Γι' αυτό θα τα κέρναμε, βλέπει. Άστον τον μπούστη να φύγει. Κόκκινο. Φέτα τυρί, κεφαλοτήρι. Εδώ και. Ανθότυρο, μυζήθρα. Κατάλαβε. Και βούτυρο. Ωραία. Έχουν γίνει και άλλοι βιασμοί εδώ. Τα μεγάλα παιδιά πηδάγαν τα μικρά και τα αποσιωπούνε. Βρέθηκε αυτή η ιστορία. Τα είπα εγώ πέντε φορές. Αυτά συμβαίνουν, ε. Πήραν από τη Μητρόπολη στο ραδιόφωνο. Πείτε τον κύριο Αραπτόπουλο, αυτά συμβαίνουν. Ναι. Επειδή σα αρέσει να γαμάτε ένα στον άλλο και είστε παιδόφιλοι, συμβαίνουν. Μιλάμε για σύψη τη κοινωνία τώρα. Για παιδάκια μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για γαϊδούρια. Να. Μιλάμε για παιδάκια. Μιλάμε για παιδάκια. Το αυτό το παιδάκι, άμα θα βγει, ας πούμε, βιαστής ή βγει ανώμαλος αύριο μεθαύριο, δεν τους ενδιαφέρουν. Η κοινωνία δεν τους ενδιαφέρει. Οι παπάδες, μητροπολίτες, ακονομάνοι που είστε μόνο. Στα αρχίδια τους. Αυτή είναι η ιστορία. Ανάψει και ένα πράσινο εδώ. Φάμε κανένα συμπλέκτη εδώ, τι θα γίνει. Εδώ κοίτα ομορφιά. Πάμε. Πού πάει αυτό το ποδήλατο. Σε φτιάξω ζέρβας και είσαι εδώ. Μαλάκα. Δεν πρέπει να τρέξεις πάνω από 35 χιλιόμετρα. Είσαι επίφοβος. Δεν μπορεί να σε πεταχθεί από παντού ο κίνδυνος. Φρε παιδάκι μου με πεταχτεί και ζωάκι. Έτσι. Κάνας γέρος στα αρχίδια μας πεταχτεί, πατήσου και γκάζι άμα είναι. Κάνας πασόκος, κάνει και κάνα μουσί άμα έχει. Κάνα 70 με μουσί και καμιά μασέλα εδώ που έχει ψηφίσει Πασόκ δύο φορές και έχει στείλει εξορία όλους τους νέους. Δεν έχω και καλή Δευτέρα. Είναι το κόρτο μπαγερασμένο. Να έχεις καμιά τουρμπίνα καλή να βάλεις τη Δευτέρα, να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου, δεν πιάσατε τα φρένα μου. Αλλά να έχεις γκάζι, εγώ δεν. Αυτό είναι το παράπονο μου. Και ευτυχώς βέβαια, γιατί 3-4 θα τους έτρωγα. Άμα είχε γκάζι τον κόρτο, κοίτα εδώ. Βάζω Δευτέρα. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Πρόσεχε εδώ γιατί έχουμε διπλοπαρκαρισμένο, περίμενε. Και κρατικό αυτό. Κοίτα εδώ τώρα. Κρατικό είναι. Τώρα δείχνεις πινακίδες ή δεν δείχνεις. Κοίτα εδώ τώρα, διπλοπαρκαρισμένο. Όπα, καθρέφτη βρήκε. Επίτηδες. Τον καριόλι. Αυτό άμα ανοίξει την πόρτα και τον τραβήξει μια κλωτσιά και το κάνει ένα βαθόλμα και φύγει, σε πάρει καμπάρι. Όχι. Αυτό. Είναι κρατικό, θα το έκανα. Ναι. Αλλά από το κρατικό θα το έκανα. Δεν θα πονέσει ο πούστης. Δεν θα πονέσει γιατί δεν θα πληρώσει. Δεν θα πονέσει. Δεν θα πονέσει. Πάμε στην μεγάλη Παοκάρα. Ανατολική Στράκη. Ωραία, μεγάλη Παοκάρα. Θα περάσουμε και από την παλιά μαρμίτα τώρα. Στρίψα από Ανατολική Στράκη. Ναι, ναι, μεγάλη να δούμε Παοκάρα. Την παλιά μαρμίτα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Άρε Μπεναλτάρα Παοκάρα. Οχ, πέσαμε στο τέτοιο. Στη λαϊκή. Παζάρι, στη λαϊκή. Εδώ θα γίνει η νέα τούμπα. Εδώ κάνει τη νέα τούμπα ο Σαβίδης. Άμα δεις εσύ νέα τούμπα, εν ζωή, θα τη δω κι εγώ. Αν κι εγώ πεθάνω πιο μπροστά γιατί είμαι μεγαλύτερος από σένα. Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί δεν το ξέρεις. Πού το ξέρεις. Εγώ να με μαστρακάρει. 10-12 χρόνια διαφορά που τι είναι, τίποτα δεν είναι. Α. Σιγά. Τι έχουμε εμείς, 13-14 χρόνια διαφορά, σιγά. Σήμερα τι μέρα είναι, τρίτη είναι η λαϊκή, ε. Βαραβάς. Έλα. Γεια σου Βαραβά μου. Τι καλά Βαραβά. Πότε θα πάμε θα έρθει και να ήχος από το κολυμπητήριο. Παρέα μας. Κοίταξε. Λοιπόν, περνάμε από την παλιά μαρμίτα παιδιά, από Ανατολική Στράκης. Για να δούμε εδώ, ενοικιαστήριο. Να η μαρμίτα εδώ, η μαρμιτούλα. Ακόμα ενοικιαστήριο βλέπω. Βαραβά. Εγώ το Σάββατο μπορώ, ο κόκκινος μπορεί να έρθει ή δεν θα τον αφήνει η γυναίκα του, το παιδί θα φωνάζει ένα νιάου νιάου. Έλα τώρα, μπορείτε, θέλω να πάω κι εγώ, Σάββατο.
Επειδή είναι τζάμπα, ε, γι' αυτό. Ναι, άμα είναι τζάμπα δεν έχει δουλειά. Αυτό είναι το παροδί μου και του Αντώνη του Κατηγέη μας κάνουν. Αλλά θα έρθει και ο Νικόλας από το κολυμπητήριο, μαζί με τον Νίκο Ζάμπ. Ο Νικόλας θα έρθει από το κολυμπητήριο, ο κόκκινος θα έρθει. Εσύ τι μόνος μου θα πάω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Χουλιανός να είχαμε να λέγαμε. Ο Τανάχης να είχαμε να λέγαμε. Ο Κόκκινος να είχαμε να λέγαμε. Και τι γίνεται με τον να είχαμε να λέγαμε. Θα πάω να πει στον κύριο Μπαλοδήμο να πάει στη Μαύρη Θάλασσα να κλείσει ένα τραπέζι. Να του φύγει κάνα 400 να μας κάνει το τραπέζι. Με τα λουκάνικα και, και τις πανσέτες να τη βγάλει. Πες λίγο. Δεν είναι, δεν είναι θεμητό. Ναι. Αστακό έχει και καλό. Δεν είναι ελκυστικό. Ναι. Αστακό τι, αστακό βάτραγο έχει. Τι, τι αστακό. Αστακό κόκκινο και προς... και καβούρια κόκκινα. Πού τα έχει τα καβούρια, στην καντίνα. Όλα και είναι, λέει, στην καντίνα θα τα βάτε αυτά. Αστακό και καντίνα. Στην καντίνα αστακό πώς θα γίνει αυτό. Στην καντίνα όλα αυτά. Στην καντίνα έχει αστακό. Στην κατάσταση είναι τάχει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Όταν βγάλει μια μέρα πιο μπροστά για να τα κάνει. Πάει τελείως. Λοιπόν, το μεσημέρι θα καλαρίζω το κόκκινο, άσε σε μένα. Άσε σε μένα το κόκκινο για να δούμε τι γίνεται με τα πρόσωπά του. Θα του πεις τη μαγική λέξη του κόκκινου. Είναι τζάμπα. Εντάξει. Άμα του πεις έτσι θα έρθει. Έγινε. Εντάξει. Άντε, τα λέμε. Bye bye. Όπως φίλε, 7 Οκτωβρίου έβαλες air condition, ε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επιστροφή Βιερίνια. Αυτή τη στιγμή προχωράμε. Oh, επιστροφή Βιερίνια. Λοιπόν, καθώς εδώ έχει τελειώσει, έχει πέσει η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου. Σοβαρά. Θα πάει ρε μαλάκα, θα τον πάρει. Θα τον πάρει ρε μαλάκα. Λοιπόν, φτάσαμε στον προορισμό μας.